Την ποιητική του συλλογή με τίτλο «Μεταφορές του απογεύματος» παρουσίασε ο πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιάννης Φίλης τότε στα Χανιά χθες το απόγευμα. Ο πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει εκδώσει αρκετά έργα και όπως τόνισε, σημαντική είναι η ποιότητα. Ο τίτλος είναι «Μεταφορές του απογεύματος». Το απόγευμα αφορά τη ζωή μου. Οι μεταφορές είναι ότι η λογοτεχνία μιλάει με μεταφορές πολύ συχνά, επομένως είναι ξεκάθαρος. Η ποιητική αυτή συλλογή είναι η έκφραση των τελευταίων ετών της ζωής μου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 8 ποιητικές συλλογές, 6 μυθιστορήματα και 2 οικολογικά βιβλία και οτιδήποτε άλλο. Είναι το τι λες, όχι να λες πολλά. Και επειδή πολύ συχνά οι άνθρωποι λένε πολλά και εννοούν λίγα, εγώ προτιμώ την ποσότητα να είναι μετρημένη. Ο Γιάννης Φίλης έζησε περισσότερο από 6 μήνες στο Εκουαδόρ, ενώ δεν παρέλειψε να χαρακτηρίσει συγκλονιστική εμπειρία την παραμονή του εκεί. Περιγράφω από εκεί πράγματα. Έζησα με έναν εκπληκτικό λαό και μια εκπληκτική χώρα, με πολύ όμορφα πράγματα, αλλά και άσχημα πράγματα ταυτόχρονα. Θα σας πω ένα πολύ κλασικό που έχω μέσα για τον Αμαζόνιο, ο οποίος είναι, κατά την άποψή μου, το μοναδικότερο οικοσύστημα στον πλανήτη. Δεν υπάρχει πλουσιότερο και πιο εντυπωσιακό οικοσύστημα από του Αμαζονίου. Αυτό δυστυχώς οι κυβερνήσεις των χωρών από που περνάει ο Αμαζόνιος το έχουν δώσει για την ανάπτυξη, τη λεγόμενη ανάπτυξη και κυρίως για τα πετρέλαια. Και θα δείξω απόψε και slides στα οποία θα δείτε ρήπανση του Αμαζονίου από πετρέλαιο και μάλιστα πολύ άσχημη ρήπανση. Επομένως, βλέπει κανείς τα ωραία, βλέπει και τα άσχημα δυστυχώς. Όπως τόνισε ο πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, τα δύο σημεία αναφοράς πάντα για να ξεκινήσει ένα έργο του είναι το ναύπλιο και τα Χανιά. Ενώ όταν γράφει, παρατηρεί φωτογραφίες από αυτές τις δύο πόλεις. Ο πολυγραφότατος Γιάννης Φίλης ετοιμάζει ένα ακόμη μυθιστόρημα με τίτλο «Οι μέρες στο Οριέντε». Αφορά μάλιστα σε πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα.